Σου ρίξω. Σου ρίξω. Ε, τέλα. Καλημέρα, κάπως έτσι σήμερα, το ταλαιπωρημένο μου κορμί, μόλις τον άλλαξα μπιμπιλίνο και φορμάκι. Θα πάμε στο γιατρό σήμερα, ξεκινάει η τρίτη μέρα με πυρετό, οπότε δεν τον αφήνω άλλο, μην έχει καμιά οτίτιδα, μην έχει τίποτα άλλο. Πας να το πετάξεις, δες μου εμένα να το πετάξεις μαμά. Ναι μωρό μου. Σιγά σιγά κατέβα, ε. Σιγά σιγά κατέβα, μπράβο. Σιγά σιγά. Πιες νεράκι. Το τι νερό έχει πιει. Πιες, το πάρει η μαμά. Πιες νερό, πάμε μέσα. Πάμε. Πάμε να βρούμε την Άννα. Ούτε να κουβαλήσει δεν μπορεί. Ο Γιώργος κοιμάται, πρέπει να... Α, ξύπνησες. Ας την τηλεόραση. Έλα να ετοιμαστείς γιατί έχουμε σχολείο. Και πρέπει να πάω στον παιδίατρο νωρίς να μην έχει κόσμο. Έλα αγάπη μου, σήκω. Πήγαινε να πληθείς, είναι Παρασκευή σήμερα. Θα δω σήμερα, θα πάρω το βιβλιάριο να ρωτήσω το γιατρό πότε έχεις. Εντάξει. Πήγαινε, φέρε δύο λαστιχάκια να σου φιώσει τα μαλάκια, ωραία. Άστο το ψίχουλο, βρήκες ένα ψίχουλο τώρα και παίζεις. Ναι αγάπη μου, τι είναι, τι θες. Άστην εκεί την πετσέτα, άστη. Άστην εκεί μωρό μου. Το σπίτι είναι όλο καθαρό, το έχω συμμαζέψει από χθες. Μόνο μαγείρεμα έχω. Η Αλεξάνδρα βρήκε ένα τσιμπούρι στην κύρα. Απορώ που με τις βόλτες που κάνουμε που είναι σύντομες, πού το βρήκε το τσιμπούρι. Να μου πεις, έχει χόρτα έξω. Πρέπει να πάω να της πάρω οπωσδήποτε αμπούλα. Μετά τον παιδίατρο έχουμε κτηνίατρο. Τι της είπα, πήγαινε φέρε λαστιχάκια, δείτε τι έβαλε. Να είσαι εδώ, ίσια. Τι έχεις γενέθλια, βγάλε τη στέκα. Ναι, γενέθλια. Αλεξάνδρα. Το τρελό, το ότι φοράει κοντομάνικο πάνω από το έχει κάνει layering που έκανα εγώ προχθές. Ω Θεέ μου. Άγγελε, πάμε να πλύνει η μαμά τα δοντάκια. Να βρω ρούχα και να πάω να πλύνω τα δόντια μου γιατί τώρα είναι ο Γιώργος μέσα. Να βάλω και τις κρέμες μου γρήγορα. Να δω τι σνακ θα τους βάλω για το σχολείο και τι φαγητά και τα λοιπά για να φύγουμε. Ναι μωρό μου, έχεις δίκιο. Ντύθηκα όπως βλέπετε, φοράω μαύρες βελούτε φόρμες σήμερα. Πάμε να αλλάξουμε μπιμπιλίνο ξανά. Μέχρι να πλύνω δόντια, να βάλω τις κρέμες στο πρόσωπό μου, ο Άγγελος έκανε κακά, οπότε πάμε να αλλάξουμε πάλι μπιμπιλίνο. Τα μεγάλα είναι εδώ, βλέπουν παιδικά αφού ετοιμάστηκαν για το σχολείο, μόνο μπουφάν και παπουτσάκια πρέπει να βάλουνε. Ένας αλλάζει πάνω στην κύρα και ένας βάζει τροφή και νερό. Έχω βάλει όπως είδατε δύο σαντουιτσάκια, ένα στην Αλεξάνδρα, ένα στο Γιώργο. Ο Άγγελος βγάζει κάψουλα να βάλει στο πλυντήριο πιάτων. Έχουμε βάλει ένα πλυντήριο ρούχων. Έλα, άνοιξε το σιρταράκι. Άνοιξε το. Θα δω τώρα πέρα από το σάντουιτς, θα τους βάλω ένα χυμουδάκι και κάτι άλλο σε σνακ. Να βρω το βιβλιάριο του Γιώργου, το βιβλιάριο της Κύρας. Και να εξαφανιστώ, γιατί όσο πιο νωρίς στον παιδίατρο, τόσο πιο καλά συνήθως. Έτοιμα τα σνακ και τα φαγητά και όλα αυτά. Λοιπόν, τα σνακ που θα πάρουν μαζί. Είπαμε σάντουιτς, μία μπάρα και κριτσίνια λαχανικών και ένα χυμουδάκι και το νεράκι τους. Κάποιοι μου λέτε τα τρώνε όλα αυτά, τους βάζεις πολλά. Υπάρχουν μέρες που θα τα φάνε όλα και θα πεινάνε, παρόλο που σας φαίνονται πολλά. Υπάρχουν μέρες που με κάτι θα γυρίσουν, υπάρχουν μέρες που θα δώσουν κάτι σε ένα φίλο τους που δεν έχει τόσα φαγητά και πεινάει, ή κάποιο άλλο παιδάκι που δεν έχει καθόλου φαγητό. Προτιμώ να έχουν για να δώσουν κι αλλού και να έχουν για να μην πεινάνε τα ίδια, παρά να μείνουν από φαγητό. Γιώργο μου, πάρτα, βάλτα μέσα. Αλεξάνδρα, έλα και εσύ, αγάπη μου. Α, του βάλε μπουφάν. Μπράβο. Του βάλε μπουφάν η Αλεξάνδρα. Α, το κλείσω εγώ άμα δεν μπορεί. Βάλε το δικό σου μπουφανάκι να φύγουμε. Οπότε μέχρι να γυρίσω θα έχει βγει το πλυντήριο ρούχων. Έχω βάλει και πλυντήριο πιάτων. Ήθελα και η Ρούλα να πάμε για ένα καφέ. Αργυρό speaking, η νονά του. Τι, θα την πάρει, είναι πολύ βαριά. Πάμε μαζί. Πάμε. Έχω μαζέψει και τα βιβλιάρια, τα έχω βάλει στην τσάντα μου και βάζω παπούτσια και φύγαμε.
είμαστε καθοδόν για τον παιδίατρο μας. Ακούτε μουσική γιατί έχουμε βάλει παιδικά, έχω βάλει στον Άγγελο, άφησα τα μεγάλα στο σχολείο. Του έχω βάλει την θήκη, τη βάση για το κινητό. Οπότε τώρα κάθεται, βέβαια έκλαιγε μέχρι τώρα, ελπίζω να κάτσει. Μόλις φτάσαμε και ευτυχώς είχε να παρκάρω κοντά. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Αφού ξεμπερδέψαμε από παιδίατρο και από κτηνίατρο, ήρθαμε στη λογίστρια. Εννοείται ότι δεν κουβαλάω την κάμερα. Κουβαλάω όλα αυτά. Οπότε πάρτε και ένα κλιπ από το κινητό. Εντάξει, αγαπημένη. Έλα, φυλάκια. Λοιπόν, γυρίσαμε από τον παιδίατρο, πήγαμε κτηνίατρο, πήγα λογίστρια. Έδωσα τη τιμολόγια μου. Αχ, παιδιά, είναι χαμός. Τι να κάνεις όμως, όταν έχεις επιχείρηση, έτσι είναι. Τρέχεις κάθε μήνα στο λογιστή για να τα έχεις όλα σωστά. Λοιπόν, ο Άγγελος θα πάρει αντιβίωση. Έχει άσπρα πάνω στις αμυγδαλές. Τα είδα και εγώ όταν άνοιξε ο παιδίατρος στο στόμα του. Δείχνει το φάρμακο. Και εδώ δείξτε.
Αυτό θα πάρουμε τώρα εμείς, τη φραουλίτσα. Για να γίνεις καλά. Μου είπε να μην του δώσουμε αντιβίωση. Είναι γενικά κατά της αντιβίωσης. Δύσκολα δίνει ο παιδιατρός μας. Και αυτό είναι καλό. Και του λέω όχι γιατρέ, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να φουντώσει, μπορεί οτιδήποτε. Μόνο με τα αντιπηρετικά του λέω θέλω να του δώσω αντιβίωση. Λέω για να φυγεί με κατά και εγώ τη αντιβίωση. Αλλά επειδή είναι Σαββατοκύριακο και επειδή είναι ήδη αρκετά στιγματάκια μέσα στις πάνω στις αμυγδαλές, θέλω να του δώσουμε αντιβίωση. Τελειώσαμε και με το κτηνίατρο. Πρέπει να δώσω χάπι στην κύρα. Πρέπει να τη βάλω μπούλα να μην την πιάνουν σήμερα τα παιδιά. Και τη πήρα και κολάρο ειδικό. Οπότε πάμε να δώσουμε την αντιβίωση στον Άγγελο. Να ξεκινήσω από τώρα που είναι νωρίς. Γιατί πρέπει να την πίνει δύο φορές την ημέρα μέχρι να τελειώσει το μπουκαλάκι. Ανά 12ωρο. Οπότε η ώρα είναι. Όχι, ένα δέμα ξέχασα στην ACS. Τι να πρωτοθυμηθώ η δόλια μάνα με το τρέξιμο που έχω ρίξει σήμερα. Η ώρα είναι 10 παρα 20. Οπότε θα το πίνει εκεί κοντά στις 10 για να το πίνει και το βράδυ κοντά στις 10 που κοιμάται πιο αργά πλέον γιατί κοιμάται το μεσημέρι ώρα και το απόγευμα. Αυτά. Κλείνω. Να πάω να του δώσω την αντιβίωση και έχουμε απλώματα, έχουμε μάζεμα το πλυντήριο να το τακτοποιήσουμε, έχουμε να δώσουμε στην κύρα τα φάρμακα. Αγκαλίτσα! Αγκαλίτσα! Ψυχολέκι μου! Αγάπη μου είσαι! Επίσης την άλλη εβδομάδα έκλεισα ραντεβού, την Πέμπτη, πρωί 8.30, να πάμε να κάνουμε τα υπόλοιπα εμβόλια, ίσως που τα κάνω λίγο πιο, δηλαδή έχουν μείνει άλλα τρία, άλλα δύο, δεν θυμάμαι, άλλα δύο νομίζω είναι, να του τα κάνουμε ένα και ένα, ανά μήνα, για να μην του κάτσουν βαριά όπως τα προηγούμενα. Πόσο γρήγορο πιστόλι είναι η φίλη σου? Είμαι ήδη σπίτι και απλώνω ρούχα. Έλα φιλάκια. Μου λέει η Μαριάννα θα τελειώσει του χρόνου γιατί θέλουμε να σας δείξουμε ένα γλυκό. Τον κορμό που μας ζητήσατε με την κρέμα που σας είχα δείξει σε vlog στο σπίτι της Μαριάννας. Πήγε πήρε όλα τα υλικά για να σας το γυρίσουμε βίντεο. Και της λέω έχω παιδίατρο, κτηνίατρο και πρέπει να πάω και λογίστρια. Α, μου λέει θα τελειώσει πολύ αργά. Τώρα της είπα ότι τελείωσα και είδατε. Δεν σ' αντέχω, μου λέει. Όπως και με τις δουλειές, αυτό μου λέει. Δεν σ' αντέχω. Πώς θα κάνεις όλα, μου λέει τόσο γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να πλώσουμε, να τακτοποιήσουμε και το πλυντήριο πιάτων. Για να βάλουμε και το σπανακόριζο να γίνεται. Μόλις άπλωσα. Ευχαριστιέμαι να πλώνω από τον μπαλκόνι της Αλεξάνδρας που έχει τόσο ήλιο. Δείτε εδώ φως. Έλα, Άγγελε. Έλα να της δώσουμε το χάπι. Έλα, κάτσε κάτω. Κάτσε. Τι θα της δώσουμε? Έλα, κύρα. Τον άλλο μήνα πάλι αμπούλα, πάλι χάπι. Γι' αυτό σας λέω τα κατοικίδια δεν είναι παιχνιδάκι. Έχουν ευθύνες όπως έχουν και τα παιδάκια. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το χάπι. Πώς της θα δίνω τα χάπια? Της ανοίγω το στόμα έτσι προς τα πάνω. Της βάζω. Τι, δεν πονάει? Τι, δεν πονάει? Όχι, αγάπη. Τι, δεν πήρα την κύρα αγκαλιά και δεν έχω εσένα? Ρε ζηλιάρι. Ρε παλιό ζηλιάρι. Έλα εδώ, κύρα. Έλα να της βάλουμε την αμπούλα. Έλα εδώ. Κοίτα πως γίνεται η αμπούλα, Άγγελε. Και μπαίνει σε όλη τη σπονδύλη, κύρι. Μασά. Κάτσε. Και το κολάρο πήραμε αυτό. Άλλα χρήματα από εκεί, γι' αυτό σας λέω δεν είναι παιχνίδι το σκυλί. Το κολάρι είναι πολύ μεγάλο. Δείτε εδώ. Πω, μυρίζει σιτρονέλα. Για έλα εδώ. Έλα εδώ. Τι είναι αγάπη μου? Τι είναι παιδί μου? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Ήτανε να μην δω εγώ τσιμπούρι. Ναι. Χθες που βγήκε βόλτα πρέπει να το πήρε αυτό, τα δέσποτα. Ωραία, τώρα θα κόψω και το λουράκι και είμαστε έτοιμοι. Είναι τζέτη κύρα. Θα πετάξω και όλα αυτά να πλύνω και τα χέρια μου. Άγγελε, μην την ακουμπάς τώρα, περίμενε.
Και αφού τελείωσα με την κύρα και έπλυνα χεράκια, επέστρεψα. Καλέ! Τώρα θα στο δώσω, περίμενε. Κάθε φορά που βάζω λάδι, λέω μπράβο στο Χριστάκο μου που πηγαίνει στις ελιές. Και έχουμε το λαδάκι μας. Λοιπόν, έχω βγάλει κατσαρόλα για να βάζω και το φαγητό να γίνεται. Θα σκεπάσω τον πάτο της κατσαρόλας. Βάλεις κνόρ, περίμενε. Ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, γιατί πάει παντού. Βασικά θα βάλω δύο γιατί είναι μικρές. Δεν έχω ανάψει το μάτι μου ακόμη για να καθαρίσω το κρεμμύδι και το σκόρδο, μη μου θα κάψει. Ας μπει και το φαγητό να έχω το κεφάλι μου ήσυχο ότι έχω μαγειρέψει, γιατί θα έρθει και η Μαριάννα να κάνουμε το βίντεο, να φτιάξουμε το γλυκάκι μας. Το απόγευμα θα έρθουν να κάτσουμε. Απλά έρχεται τώρα το πρωί που έχουμε και ησυχία με τα παιδιά και επειδή πρέπει να κρυώσει το γλυκό για να φαγωθεί. Οπότε θα το φάμε το απόγευμα, θα το βάλουμε ψυγείο. Έχω και το χαλβά εντωμεταξύ, ε! Περίμενε να βάλουμε το κρεμμύδι πρώτα. Θέλει να βάλει τον κύβο λαχανικών. Ένα κύβο λαχανικών βάζω, ένα κύβο κνόρ, πάπρικα, πιπέρι, αλάτι και άνηθο. Άμα θέλετε βάζετε. Εγώ βάζω λίγο άνηθο και στα φασολάκια και στους πανακόριζο μου αρέσει. Και εννοείται το μπελτέ, έτσι την ντομάτα. Δεν ξέρω, μου αρέσει κάθε μέρα τώρα που τραβάω βιντεάκι και σας δείχνω κάθε μέρα τις συνταγές. Πιστεύω αρέσει και στους περισσότερους από εσάς αυτό. Ωραία, λοιπόν τώρα θα ανάψουμε το μάτι. Να, τώρα βρε, περίμενε. Να βάλουμε το σπανάκι. Σπανάκι είτε φρέσκο παιδιά είτε κατεψυγμένο. Τώρα εδώ πέρα κατεψυγμένο έχουμε. Ναι, αυτές τις μέρες που θέλω κάτι γρήγορο, που έχω full δουλειά στο πρόγραμμά μου, είναι καταπληκτικά αυτά. Εμείς που είμαστε πενταμελείς βάζω το μισό. Θα βάλουμε το ματοπολτό συμπυκνωμένο. Και μετά θα διάσουμε το πλυντήριο πιάτων μέχρι να βγει το φαγητό. Στρώσαμε και το κρεβάτι, αμέ, τα έχουμε κάνει όλα εμείς. Είχα κάνει και πολύ προετοιμασία στο σπίτι από χθες, η αλήθεια είναι, οπότε δεν είχα τρελά πράγματα. Άγγελε, μπράβο Άγγελε, εντάξει άστος τη μαμά. Τώρα θα αφήσω 10 λεπτάκια το σπανάκι, μετά θα βάλω ριζάκι, άλλα 5 με 6 λεπτάκια και τέλος. Τα αφήνω στο μάτι όπως είναι ζεστό, σβήνω και θα είναι super duper το φαγητό. Μπαμ μπαμ. Άλλαξα μπαταρία στην κάμερα γιατί έκλεισε. Λοιπόν, η ώρα είναι ρε παιδιά. Ου, έχουμε και ώρα για τα μεγάλα τα ζυζάνια, 10 και 4 είναι. Και τα έχουμε κάνει σχεδόν όλα. Τώρα θέλω να διάσω και το πλυντήριο πιάτων, αλλά επειδή έχω αρχίσει και ψιλοπεινάω, γιατί εχθές έφαγα νωρίς, που είχα φάει με το Χρήστο ξανά. Λοιπόν, 300 ml νερό, γιατί δεν έχω γάλα light, οπότε θα πιω με νερό το ρόφημά μου σήμερα. Και 3 κουταλιές φράουλα θα βάλω μόνο. Λοιπόν, το έφτιαξα, αλλά θα το βάλω σε ποτήρι. Και καλή μου απόλαυση! Τέλειο! Πριν αδειάσω το πλυντήριο πιάτων, εδώ και μέρες λέω ότι θέλω να το κάνω αυτό. Παιδιά, δείτε. Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι αυτά. Το σιρτάρι, δείτε εδώ. Το καθαρίζω μέρα παραμέρα σχεδόν. Δείτε εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τα μυρμήγκια μπαίνουν μέσα και τα κάνουν αυτά. Δεν ξέρω. Πάμε να τα βγάλουμε όλα να καθαρίσουμε το σιρτάρι καλά. Η Μαριάννα! Όπως είδατε, έβαλα το σκουπάκι
Πήρα, τίναξα το σιρτάρι. Το είχα καθαρίσει, το είχα τρίψει την μπανιέρα, οπότε είναι καθαρό. Μόνο με ένα πανί το έκανα τώρα στο νεροχύτ και μια χαρά θα τακτοποιηθούν όλα. Εδώ, Μαριάννα έχει έρθει, έτοιμη να κάνει γλυκό. Έχω βάλει ριζάκι τώρα στο σουρωτήρι μου να το πλύνω καλά, οπότε θα σας κλείσω για να έχω και τα δύο χέρια. Να το προσθέσω μέσα στο σπανακό ριζό μου για άλλα 5 λεπτάκια. Για να τελειώνω με το σπανακό ριζό, να το πλύσω. Και αφού τελειώσαμε με το σπανακό ριζό, θα σας πω γρήγορα τα υλικά. Μία πλάκα Vitam. Την αφήνουμε εκεί στο μάτι που είχα αναμένο του φαγητού. Δύο μπισκότα Petit Beurre Παπαδοπούλου, δύο βανίλιες, ζάχαρη άγνη πώς είναι. Με το μάτι βάζω, όπως και το κακάο το βάζω με το μάτι. Ένα γάλα πόσο θα χρειαστούμε. Ίσα ίσα. Όλο. Όχι, ίσα ίσα ένα τσακ. Α, λίγο. Θα τους τα δείχνουμε σταδιακά. Ναι. Ωραία. Γιατί άχνη. Βάζω αυτά. Ωραία. Δύο κρέμες, μία, η άλλη τι είναι. Ζαχαρούχο. Ένα ζαχαρούχο, μία κρέμα γιώτη, κακάο, ναι. Αυτά είναι, ναι. Πολύ λίγα. Και κάτι άλλο είχαμε για ντεκόρ, αυτό πάει στο μικρό ένα. Και αυτά για ντεκόρ. Να λιώσει το Vitam, τελείως. Μπορείτε να το κάνετε και με μίξερ χυρός, εμείς θα τα κάνουμε στην κουζινομηχανή. Λοιπόν, έχουμε μία συζήτηση με τη Μαριάννα. Μου λέει ξέχασα το κονιάκ. Μου λέει τι που το έχεις. Λέω έχω ένα famous και κρασί έχω. Ωραία, μου λέει θα βάλουμε ένα σφινάκι famous. Λέω α, ωραία μυρίζει. Μου λέει τι εννοείς, δεν έχεις πιει. Λέω όχι, λέω δεν έχω πιει ποτέ. Τι εννοείς, μου λέει δεν έχεις πιει ποτέ whisky. Ναι, λέω δεν έχω πιει ποτέ. Και μου λέει α, έπινες βότκες. Λέω όχι, δεν έπινα βότκες. Τι έπινες, ναι, μου λέει. Ούρσος, λέω ούρσος. 17 χρονών μου λέει όταν ήσουν. Από τότε λέω να πιω. Παιδάκια μου, αδειάζουμε το ζαχαρούχο όλο μέσα στο ζεστό βούτυρο. Vitam. Vitam. Θέλω ένα πιρουνάκι. Ένα πιρουνάκι. Άμα φύγεις να ανοίξω στο σιρτάρι. Μικρό ή μεγάλο. Μεγάλο. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε. Όπως σας είπε η Γεωργία, εγώ βάζω κονιάκ, ένα σφινάκι κονιάκ, αλλά το ξέχασα σπίτι και θα βάλουμε ουισκάκι για μας. Υγεία, yeah. Ρίχνω. Ναι, ένα σφινάκι. Δύο βανίλιες, φέρνω μου τις βανίλιες. Άμα δεν πει δόντι, δεν ανοίγει βανίλια. Εννοείται, και εγώ έτσι εννοώ. Σου έχει έρθει καμιά φορά μου μέσα στο στόμα ή αυτή η πικρή. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ανακατεύουμε ζαχαρούχο. Ανακατεύουμε. Κονιάκ. Ωραία. Βανίλιες. Κακάο. Και το κακάο. Το καλό το πράγμα, το μπονόρα. Σκλαβενίτης, υποστηρίζουμε τον εργοδότη μας. Εργοδότη της. Ναι, εργοδότη μου. Πόσο θέλει. Με το μάτι, παιδιά, ρίχνω. Με το μάτι, κάτσε να πάω εγώ, γιατί άμα δεν σας πω ποσότητες, ναι, μετά θα με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό είναι 4 μεγάλα κουτάλια. Ναι. Θα βάλεις κι άλλο. Θα πω εγώ τώρα. Ωραία. Λιώνοντάς το με το χρώμα το καταλαβαίνω εγώ. Ωραία. Οπότε θα σας πω εγώ. Κοντιζάς πρέπει να σε δει τώρα που ακούγεται το. Λοιπόν, εγώ θα βάλω ακόμα λίγο. 5 κουταλιές μεγάλες. Πέρα μου, μία τσανάκα να σπάσουμε τα μπισκότα. Τσανάκα, το λένε εδώ στη Ρόδο. Τσανάκα, ναι. Λοιπόν. Ένα μπολ μεγάλο, με κάτι. Περίμενε, θα το σπάσεις απλά σε κομμάτια, ε. Ναι. Ω συνήθως για τη δοσολογία μου, εγώ βάζω 1,5 πακέτο, 1 και 3 τέταρτα, κάπου εκεί. Πήρατε βίντεο και από τη Μαριάννα, όχι μόνο Μανώλη. Το Μανολάκι. Ο Μανολάκης και ο Χρυσάκης θα τα φάνε μετά. Ωραία.
Θες βοήθεια? Όχι. Πώς μπορείς μόλι με τα νύχια? Συνήθεια. Εσύ φαντάζομαι τώρα χωρίς νύχια δεν θα μπορείς. Νύχια. Ώρες τρώω την πλησάρα μου, θέλω να τα βγάλω. Νιώθω ότι με ενοχλούνε. Αλλά καλό και διάλειμμα. Νύχια μου τα έτσι, τα θέλω. Και στο ταμείο. Τσουκουτσουκου, ναι. Είχα προχθές. Δεν μπορώ να φτιάσω τα ψηλά μου στο ταμείο. Παπλώνω το χέρι μου να μου τα αφήσουν εδώ πέρα και ενώ περιμένω έτσι μου τα αφήνουν κάτω. Ρε φίλε, σου βάζω το χέρι μου, βάλω το πάνω. Νομίζω πολλές ταμείες θα με καταλάβουν για αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ήρθα προχθές ο Σκλαβενίτη. Και έκανε ίσως στο ψυγείο. Εγώ. Έτσι μου είπε η Κατερίνα. Την Τρίτη ήρθα. Το πρωί. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι έκανα. Delivery θα έκανα. Λοιπόν, τα σπάσαμε παιδιά σε τέτοια κομμάτια. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Εδώ. Πού είσαι. Εδώ, έτσι. Ούτε πολύ μεγάλα, ούτε πολύ μικρά. Και ρίχνουμε το κακάο μέσα. Με τη σπάτουλα το γλύφουμε να φύγει όλο. Με τη σπάτουλα. Τι, γιατί τι είπα? Το γλύφουμε. Όχι, το είπες. Κανονικά το είπες εσύ. Λοιπόν, εδώ έχω ένα πακέτο, τώρα θα βάλω κι άλλα. Έχει φάει μπισκοτάκι σήμερα. Λοιπόν, νομίζω είμαστε εντάξει. Και κονιάκ, οποιοδήποτε κονιάκ, δεν είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι. Έβαλα ένα ολόκληρο και αυτά μείνανε. Όπως σας είπα, ένα και κάτι. Έλα, το έχεις με την κάμερα, φίλοι μου. Ήθελα να δω, βλέπω. Ξέρεις τι θα σχολιάσουν, ε? Μαριάννα, αυτό μαλλικά το ενώ μαγειρεύει. Α, καλά, εντάξει. Και μαδάω, ε? Μαδάω, παιδιά, μαδάω. Με συντρίχα θα φάμε. Θα φάμε και καμιά τριχούλα. Κουκλίτσα μου. Κουκλίτσα μου. Λοιπόν, έρθω εδώ να το απλώσουμε, ε. Πού το. Τι φτιάχνει, τι κάνει, τι μαγειρεύει, γλυκό. Η μαμά έκανε φαΐ, η Μαριάννα κάνει το γλυκό. Ναι. Δώσουμε φούλα τάκ το βράδυ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα φτιάξουμε και πενερλί. Θα φτιάξουμε αύριο. Πενιλή. Αύριο έχω έξοδο, φίλε, έχω έξοδο. Τι έχεις αύριο, έξοδο. Α, και εγώ έχω έξοδο αύριο, ξέχασα να σου πω. Τι. Δεν είχαμε κανονίσει την προηγούμενη εβδομάδα με τις μαμάδες από το σχολείο. Θα πάμε αύριο. Πού θα πας? Σέντρο. Πού είναι αυτό? Πλυκνήσω το κορμί στην παλιά πόλη. Τι είναι κλαμπ? Πού είναι αυτό, ρε? Το παλιό Ακανθούς. Έχεις βγει παλιά πόλη, φίλη μου? Εκεί πάμε. Έχεις βγει εδώ, ρόλο. Πες μου τα κλαμπ που έχει, δεν θυμάμαι. Μέσα στην παλιά πόλη. Το Βιβέρ το παλιό, τι να σου πω. Όχι, άλλα κλαμπ, πιο γνωστά. Δύο που είναι γνωστά. Το Γκάζι. Ναι, και το άλλο. Λίγο πιο κάτω. Είναι στο Γκάζι έχω πάει και στο άλλο. Μπράβο. Πώς λεγόταν το άλλο? Δεν θυμάμαι ούτε. Παιδάκια μου, είναι έτοιμο. Το βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει. Βάλαμε την κρέμα, βάλαμε λίγο γάλα. Περίπου 100 ml. Ναι, πολύ ελάχιστο. Ένα περίπου 100 ml με μία κρέμα και τι άλλο βάλαμε μέσα. Άχνη ζάχαρη μόνο. Άχνη ζάχαρη. Από το σακουλάκι, πόσο είναι, 400 μιλιγκράμμ, έβαλα το 1 τρίτο. Ένα τρίτο. Γύρω στα 100 κάτι γραμμάρια. 100 με 150 έτσι. Γραμμάρια. Και δοκιμάζετε, παιδιά, και βλέπετε ανάλογα πόσο γλυκιά είναι. Βλέπετε τι ωραία έχει βγει. Έχουμε βγάλει το ταψί από το ψυγείο και θα βάλουμε μέσα την κρέμα. Από το γεννή. Ναι, γύρνα το. Έτσι. Ωραία είναι. Βλέπετε. Ωραία είναι, νόστιμη. Θες βοήθεια να σου κρατά τον μπολ? Καλά, είναι πεντανόστιμη, ε. Μου φίλε, βγήκε το μπάνι. Εσύ που δεν ήθελες την κουζίνο μηχανή. Ναι. Και καλά, γιατί να ταλαιπωρούμαστε. Σιγά ρε την ταλαιπώρια.
Πώς θα πλύνουμε ένα μπολ και ένα... Μια χαρά έφτασε. Ναι, μια χαρά έφτασε. Τέλεια όλα. Γιατί σήμερα στο άλλο που είναι ένα τσάκ πιο μικρότερο είναι ακριβώς ρε φίλε, ακριβώς. Ναι, ναι. Εγώ παίρνω αυτά στη μικρή, γιατί είναι πολύ χρώμα εδώ πέρα και τις αρέσουνε. Μπορείτε να βάλετε σταγόνες, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε σας αρέσει. Επίσης, κάτι που σκέφτηκα εγώ τώρα, δεν το έχω κάνει, αλλά μπορεί να πιστεύω θα πετύχει. Μπορείτε να βάλετε χρώμα ζαχαροπλαστικής μέσα στην κρέμα για να βγει με χρώμα, ε? Γιατί όχι, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Να το δοκιμάσουμε την επόμενη Πάμε. Φορά. Πολύ ωραίο είναι. Τρελαίνονται και τα παιδιά μου αυτό, ρε. Ναι. Μα δεν φάγανε την άλλη φορά και τους άρεσε πάρα πολύ. Το δεξίδι του δεν το έχω δει κάπου. Μόνο το φαντάστηκα. Λογικά θα υπάρχει σαν συνταγή. Αλλά. Ναι, πολύ ωραίο. Αναλαμπή έφαγα και το έκανα. Λέω ας το δοκιμάσω. Αυτό. Παιδιά, αυτό είναι. Έτοιμο. Μαργιανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά. Περιμένω σχόλια να μου πείτε αν ήταν ωραίο. Ναι, να το δοκιμάσετε και να μα στείλετε και φωτογραφίες. Θα κόψουμε το απόγευμα που θα έρθει η Μαριάννα. Θα σα τραβήξω εγώ όλη μέρα ούτε ή άλλω. Θα κόψουμε το απόγευμα κομμάτι να σα το δείξουμε και πώ φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τον χαμούλι. Εντάξει, δεν έχουν βγει πολλά. Μπαμπάμ είναι αυτά. Και θα σα αφήσω να κάτσω λίγο με τη φίλη μου. Να δείτε τι ωραίο είναι το τσαντάκι που μου στείλει η Μαρία. Τσακ, εδώ μπροστά. Δύο πράγματα απαραίτητα: κλειδιά, κινητό, κάρτα, ταυτότητα. Γιατί πρέπει να πάω ησίας να πάρω δέμα. Παρήγγειλα θερμοπροστατευτικά για τα μαλλιά. Έφυγε η Μαριάννα λοιπόν. Πάω και εγώ να κάνω τη δουλειά μου αυτή: να πάρω το πακέτο και να. Με κοιτάει μία απέναντι, σου λέει με ποιο μιλάει αυτή τώρα στο κινητό. Γιατί σας έχω πει δεν βγάζω την κουμούτσα την κάμερα έξω. Καλά, όχι ότι είναι τεράστια. Vlogging κάμερα είναι, αλλά εντάξει. Δεν έχει να κάνει. Οπότε και εγώ θα πάρω το πακέτο μου. Γιατί πληρώνουμε τα μεταφορικά. Λένε ότι σε έχουν πάρει τηλέφωνο ή παίρνουν μόνο μία φορά τηλέφωνο. Δεν σε ξαναπαίρνουν τηλέφωνο. Δηλώνουν ότι δεν σε έχουν βρει. Αχ, τέλος πάντων. Πάμε να πάρουμε το πακέτο. Μετά να πάρω τα μεγάλα τα ζυζάνια από το σχολείο. Να επιστρέψουμε σπίτι. Να τα διαβάσω, να βάλω να φάμε, να πάει και έργος αγγλικά, να διαβάζουμε την ορθογραφία, να πάει και έργος αγγλικά, φροντιστήριο. Αυτά. Το απόγευμα θα πάμε σούπερ μάρκετ με τη Μαριάννα. Θα βρεθούμε πάνω στο Σκλαβενίτη, το μεγάλο, που μπαίνουν και τα παιδιά στον παιδότοπο, για να έχουμε μόνο τον Άγγελο και να ψωνίσουμε. Οπότε το vlog θα το κλείσω όταν επιστρέψω σπίτι και θα το συνεχίσω για να βγει μεθαύριο. Κοιτάξτε! Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα με την Αλεξανδρούλα. Βρήκα έναν άλλον τρόπο και να της δείχνω την ορθογραφία και να διαβάζουμε. Βοήθησε και ο Γιώργος στο διάβασμα γιατί εγώ κοίμιζα τον Άγγελο. Μέχρι να τελειώσω να κοιμήσω το μωρό για να αφιερώσω χρόνο στην Αλεξάνδρα, τη βοήθησε ο Γιωργάκης. Μπράβο, Γιώργο, που βοήθησε την αδερφή σου. Άστα, θα κάνω. Τώρα θα βάλω να φάμε, θα βάλω σπανακόριζο. Και θα κάτσουμε να φάμε για να φύγει ο Γιώργος φροντιστήριο σε κανένα μισάωρο.
για να γυρίσει μετά να παίξουν PlayStation. Ο Γιώργος δεν είχε μάθημα σήμερα. Μοιράστηκε, πήγε στο γάμα 2. Στο γάμα 1 είναι η τάξη του, στο γάμα 2 πήγε. Γιατί δεν ήρθε ο δάσκαλός του. Είχε στείλει email, αλλά εγώ δεν πρόλαβα να το δω. Βέβαια καλύτερα που πήγε, γιατί είχε αρκετούς φίλους του που είχαν πάει. Μάλλον δεν το είχαν δει ούτε αυτοί, το email οι γονείς τους. Ήταν με τους φίλους του και δεν χρειάστηκε να τον έχω εγώ που έτρεχα τόσο πολύ το πρωί. Αυτά. Σας κλείνω. Κάπου εδώ θα κλείσει αυτό το vlog. Η συνέχεια της ημέρας θα τη δείτε στο επόμενο, την επόμενη ημέρα από αυτό. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για ακόμα μία φορά εδώ. Τα λέμε ξανά αύριο. It is afternoon. Αλεξάνδρα, είχαμε ξυπνήσει το μωρό. It is afternoon. Goldilocks and the rabbit are in the garden now. Τι σημαίνει? Είναι απόγευμα. Mm-hmm. Η Goldilocks, mm-hmm, και το κουνέλι είναι μέσα στον κήπο. Goldilocks is playing the guitar. Η Goldilocks Playwing. Ακούμε λίγο. Playwing. Μπράβο. Παίζει τώρα. Κιθάρα. Τι δεις, παιδί μου, there λέει. There are three. Πώς το λέμε αυτό, θυμάσαι? Chairs. In the garden. Τι σημαίνει? Είναι. Τι σου λέει, ότι έχει τρεις καρέκλες. Τρεις καρέκλες. Πού? Στον κήπο. Μπράβο.